όπως εστιάζουμε στο πρόβλημα, γιατί η Θεσσαλία δεν είναι παραγωγός όπων εκπαιδευτικών ιδιαίτερα έντονα, άρα οι αυξήσεις που μπορεί να γίνονται είναι σκοκέρδια. Δηλαδή, όπως πολύ αυτό είπε ο κ. Βίδω, όλα είναι από την Ανατολική Αττική, από την περιοχή εκεί έρχονται τα περισσότερα προκλητικά και από την Κρήτη. Άρα εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι γνωστό ότι η Θεσσαλία παράγει τεράστιες ποσότητες γάλακτος. Τη ριφέτα. Κρέατος, δηλαδή έχω τα ποσοστά γνωστά μου να καταλάβετε. Γυρνώ όμως, χάρη. Πρόβειο γάλα 19,4% της Ελλάδος. Φέτα, μαλακά, τυριά, ελάχιστα υλικά. 19,7. Βόλιο κρέας 18,5% της Ελλάδος. Βόλιο γάλα 19,7. Χοιρινό 10%. Μαλακά τυριά 40%. Σκυριά 25%. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα που παραγόταν εκεί και δεν θα παράγονται πλέον θα χρειαστεί να γίνει η αναπλήρωσή τους. Η αναπλήρωση θα γίνει με εισαγωγές. Αυτό σημαίνει αυτομάτως αύξηση των τιμών. Όταν υπάρχει έλλειψη στην αγορά, υπάρχει αύξηση των τιμών. Τώρα για τα προκυμευτικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο ξαφνικά τώρα ακούμε αυξήσεις στα χόρτα κτλ. Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται υποθέσεις. Ακριβώς. Οι ελλείψεις είναι τεχνητές. Και εδώ είναι το λάθος. Η κυβέρνηση, δηλαδή, έβαλε χθες ο κ. Κρέκα σε διατίμηση στα νερά, λαθεμένα. Πολύ Θεσσαλία. Πολύ φθηνότερα έτσι κι αλλιώς το νερό. Πώς το βάζεις εσύ 2 ευρώ. Είναι μερικά πράγματα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Ότι πάντοτε μπαίνουμε και σχεδιάζουμε το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο. Βλέπουμε τις εικόνες. Το αίτιο ποιο είναι. Μίλησε κανείς για το αίτιο του προβλήματος. Όλοι μιλάνε για το αποτέλεσμα, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όχι. Το αίτιο να δούμε για να φτάσουμε τελικά. Γιατί οδηγηθήκαμε στο να έχουμε λάσπη στον Βόλο. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Βόλος. Εμείς μένουμε στη Λάζα γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά στο Βόλο είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί. Πριν πάμε στην πλημμύρα. Δεν έχουν να πιούν. Πριν πάμε στην πλημμύρα, να ρωτήσω κάτι. Πάλι για τα προϊόντα. Έχουμε τώρα λοιπόν, είμαστε στο Σεπτέμβριο. Θα έρθει λοιπόν εσείς τον Οκτώβριο Νοέμβριο και θα πείτε στη Βουλή, ορίστε έχει πάει, αν πάει, στα 2 ευρώ το λίτρο το γάλα και στα 2 ευρώ το κιλό τα μήλα. Τι πρέπει να γίνει από τότε μέχρι τώρα, σαν να μην πάει. Αν μας άκουγε αυτή η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα το 19, μέσα στη Βουλή είπα να κάνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο παραγωγικής επάρκειας. Μα δεν έχουμε επάρκεια. Δεν έχουμε επάρκεια καθόλου χώρα. Κάνουμε εισαγωγές. Δηλαδή είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Είναι μια χώρα που δεν μπορεί να ταΐσει τον πολίτη της. Τώρα που υποστήκαμε για τη ζημιά, γιατί έχουμε μικρή συμμετοχή στην παραγωγή. Έχουμε 80% εισαγωγές σε απλά καταναλωτικά αγαθά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα έχουμε τώρα 100% αν υπάρχει. Άρα λέτε. Αυτό σημαίνει σχεδιασμός τουλάχιστον τώρα, αυτό σας λέω το αίτιο ποιο είναι, ώστε αν συμβεί. Ναι. Έτσι, να είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε. Δηλαδή αυτό που έπρεπε τώρα εγώ με τους ανθρώπους. Λέτε για το νερό ότι δεν μπορούν να μαγειρέψουν έτσι στο Βόλο ή στην Λάρισα. Ναι. Αν υπήρχε μόμα, θυμάστε κατά το παρελθόν, μεγαλύτερη είμαστε εν πάση περιπτώσει, πήγαινε ο στρατός και έδινε συσίτια. Έδινε τροφή. Έδινε νερό. Δεν υπάρχει πλέον η μόμα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ο στρατός όπως τον περιμέναμε. Ο στρατός δεν είναι μόνο για τον πόλεμο, δυστυχώς. Έχουμε μια πόλεμο είναι γι' αυτό. Με τη φύση. Έτσι, πολεμάμε τη φύση. Άρα λοιπόν ο στρατός δεν μπορεί να μην συμμετέχει στα αυτονόητα. Είχε μονάδες και μαγειρία, είχε στρατός για τον πόλεμο, έχει και νοσοκομεία, έχει τα πάντα. Απλά δεν υπάρχει οργάνωση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό και είμαι απεσιόδοξος. Σας λέω εγώ βλέποντας αυτά, εγώ πήγα εκεί. Ήμουν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που ξεκίνησε 3 το πρωί και φτάσαμε 7 το πρωί εκεί. Τα είδα με τα μάτια μου, σας λέω. Αν δεν το δείτε, δεν θα καταλάβετε τι έχει συμβεί. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα το καταλάβετε. Δεν ξέρετε πώς είναι νεκροί ακόμα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Η κυβέρνηση πώς είναι νεκροί και πόσοι αγνοούν και δεν ξέρει κανένας. 15 και 2. 15 άνθρωποι. Όχι, προχθές ήταν 10, γίναμε 12, 14. Εδώ και αρκετές ημέρες έχουμε μείνει στους 15 και για να είμαστε ειλικρινείς, ελπίζουμε μακάρι να μην άλλοι. Αυτό έτσι, μακάρι να μην άλλοι. Με όλο το σεβασμό στις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους. Δεν έχω πιστεί όμως ότι έχουμε βάλει μυαλό, ξέρετε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πού είναι ο εισαγγελέας να παρεύει η εισαγγελία του Ρυπάρου. Ακούσαμε για αντιπλημμυρικά που απεντάχθηκαν. Που σημαίνει ότι δόθηκαν τα λεφτά από την κυβέρνηση, από οποιονδήποτε, 100 ευρώ για να γίνουν αντιπλημμυρικά. Τα πήραν κάποιοι και τα κάναν παρτεράκια. Τα πήραν κάποιοι και τα κάναν πεζοδρομιάκια που χρειάζονται και αυτά. Αλλά τα αντιπλημμυρικά είναι μείζονο σημασία θέμα. Πού είναι η παρέμβαση του εισαγγελέα για Σαντιλίνη. Γιατί δεν έκανε παρέμβαση. Δεύτερο θέμα. Γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε. Και είναι σημαντικό. Για τη Σλοβενία έλεγα τώρα. Ναι. Δεν άκουσα κανένα να λέει ότι η κυβέρνηση τη Σλοβενία έκανε ένα μέτρο 0,5% φορολόγηση στι τραπέζε. 0,2. 0,5 είναι γιατί αφαίρεσαι το φόρο για εσύ ίδιο. 0,2. 0,1. Η πρώτη τη ενέργεια ήταν να φορολογήσει τι τράπεζε. Στην Ελλάδα οι τράπεζες κοστούν 58 δισεκατομμύρια ευρώ από ανακεφαλαίωσης από αναβαλλόμενο φόρο και δεν τους κάνουν φόρο. Πού είναι οι τράπεζες να συνδράμουν στον Έλληνα πολίτη. Τα λεφτά είναι των πολιτών, των Ελλήνων. Τρίτο. Καταπάσχετε αυτό το μέτρο που δίνει στη Σλοβενία 100 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ενδιαφέρει. 100 εκατομμύρια είναι λεφτά όμως. Ναι, είναι λεφτά. Ναι, οι καταθέσεις είναι μικρότερες εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι διαφορετικά. Η Σλοβενία είναι 2 εκατομμύρια πληθυσμός. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια καταθέσεις, μας είναι περισσότερος. Μην συγκρίνουμε ανώμα πράγματα. Αλλά πάμε στην πολιτική βούληση που δεν υπάρχει. Ναι. Με ένα αυτό με ενοχλεί. Τρίτον, μπορεί να ακουστεί άκομψο. Εγώ θυμάμαι αυτό που έγινε στην Τουρκία. Με τον σεισμό. Το θυμάστε.
Το ίδιο βράδυ πέρασαν βραχιολάκια σε όλους τους εργολάβους. Τους έκαναν συλλήψεις στα αεροδρόμια. Εδώ είχαμε νεκρούς. Εδώ είχαμε αντιπλημμυρικά έργα κακοτεχνίας. Εγώ πήγα και είδα στη Μορδαγιά επάνω. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Ακούστε, αντιπλημμυρικό χωρίς να έχει οπλισμό και χαλίκι μέσα στο τσιμέντο. Δεξιά-αριστερά, το είδα με τα μάτια μου, το έξω στο βίντεο. Αυτά τα έκανε εργολάβος. Έπρεπε ήδη να συλληφθεί. Ήδη, γιατί αυτό πράγμα έπεσε, έκλεισε, τελείωσε. Η γέφυρα στον Βόλο έξω που εγκαινίασε ο κύριος Μπέος τον Αύγουστο. Τώρα που το βλέπω, παλεύει εκεί με τα νερά, παλεύει με τον κόσμο. Το κάνει για το σώμα του, ξέρει από την κοινωνία. Ξέρετε ότι η γέφυρα αντί να είναι 20 μέτρων, έγινε 15 μέτρων για να είναι μικρότερη το κόστος της. Μπαζόσαν τα ξέρια για τα λεφτά. Στην ψυγιά, ψυγιά. Πήγα την έργα πιτό. Τα τελευταία χρόνια αναδιαστήματα έχει διάφορα προβλήματα. Οι βάσεις της γέφυρες διεθνώς έχουν πρότυπα. Κατασκευαστικά. Η βάση της γέφυρας από κάτω δεν μπορεί να είναι τετράγωνη. Δεν μπορεί να είναι στρογγυλοποιημένη η βάση της. Γιατί τετράγωνη μαζεύει τα φερτά και τα μαζεύει. Απλά πράγματα σας λέω. Αυτά δεν έγιναν. Αυτά είναι πρόβλημα. Βραχιολάκια στους υπαίτους είχαμε νεκρούς. Και δεν μιλάω για τη ζημιά την οικονομική. Είναι τεράστια, το συζητώ. Και βέβαια, εμένα προκαλεί απορία. Όλοι έχουν άποψη, αλλά δεν έχει πάει κανένας εκεί. Ελάχιστα έχουν πάει. Πήγε ο πρωθυπουργός, κάνα δύο ακόμα πήγαμε. Οι υπόλοιποι πώς έχουν άποψη. Αν δεν πα να μιλήσει με τον πολίτη. Σε ποιου αναφέρεστε. Σε όλου όσου βγαίνουν και μιλάνε για το θέμα. Αυτό με ενοχλεί στην Ελλάδα, όλοι έχουμε μια άποψη. Και όλοι τη λέμε. Αλλά αν δεν δει το πρόβλημα, δεν μπορεί να βρίσκεται το πρόβλημα. Είναι να δει τη λύση. Να έχουν πάει, κύριε Βελόπουλε, τώρα κάνω εγώ το συνηγόρο του διαδικτύου. Μπορεί, έχοντα πάντα την καλή πρόθεση, μπορεί, για να είμαι ειλικρινή. Και να μην έχει εμφανίσει τι κάμερε. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε πάρει και τα μαθήματά μα, παιδιά. Μαθήματα. Συγκεκριμένα μαθήματα αυτήν την ιστορία. Γιατί κάθε φορά παθαίνουμε κάτι και το μεταφέρουμε αργότερα. Το επικοινωνιακό που έκανε χθες η κυβέρνηση με ενόχλησε. Ποιο ήταν το επικοινωνιακό? Μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 2,2 δις. Δεν μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 2,2 δις. Πάλι κάνουμε λάθος. Είναι αυτά που δεν μπορούσε να απορροφήσει η κυβέρνηση τα περισσότερα. Ευρωπαϊκά δεν φαίνονται όλα αυτά. Άλλο λέω. Πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και βγαίνει επικοινωνιακά. Εντάξει, στο Μαξίμου, η Πειραιώς και λένε α, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στήριξε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι. Είσαι αποτυχημένος, είχες λεφτά να πάρεις, δεν τα πήρες, πάρε να τα πάρεις τώρα. Αυτό πρέπει να μείνει ως μάθημα στους Έλληνες. Ότι αυτή η κυβέρνηση που έλεγε ότι όταν κάνει καλά και όταν απορρόφησε, δεν απέρροφησε πολύ. Και τα διάθετα, όντως έχετε και εσείς και πολύ το επισημαίνουν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ενώ. Εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση στην παρούσα φάση. Και ας ήτανε, το θέμα είναι τώρα, τα χρειαζόμαστε. Είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αν είναι φρέσκο χρήμα, αν είναι παλιό, αν όντως υπάρχουν απειλές και πρόστιμα, έχετε δίκιο. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Είχαμε το ατυχές γεγονός, το νεκρό στη Μάντρα. Ανακοίνωση. Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για το ότι την ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών, το απέκτησε σε ένα θλιβερό σοου με πρωταγωνιστή τον ίδιο Πρωθυπουργό. Κυρίως όμως οφείλει να ενημερώσει επιτέλους τους πολίτες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων. Και παρατήσεις. Πού δες παρατήσεις. Τότε τα δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο κακός, λέει, τη Μάντρα φταίει, φταίει για το Μάντι, φταίνε. Όλοι φταίνε. Δεν παρατήσει κανένας όμως. Εσείς ποιο θα θέλατε. Εγώ έχω πει ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τραγικά λάθη επί το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Έπρεπε να παραιτηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί. Για να μπω και η ίδια κυβέρνηση. Γιατί φαίνεται ότι τρέχει πίσω από τις εξελίξεις πάντα η Νέα Δημοκρατία. Και πάντα τις φταίει είτε η βροχή, είτε το χιόνι, είτε η φωτιά, είτε ένα σωρό πράγματα. Η παρέτηση εδώ, ας πούμε, του κύριου και η κύρια θα σας ικανοποιούν στην πρώτη φάση. Ποιος θα λέγατε. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός πλέον με τις αλλαγές στον πολιτικό πρόσωπο που κάνει δεν έχει πάγκο. Και όταν δεν έχει πάγκο, φεύγει ο προπονητής. Απλά πράγματα. Το λέω ποδοσφαιρικά για να το καταλάβουν οι ακροατές και οι διαθέατές σας. Όταν ο πάγκος σου δεν αρκεί, σημαίνει ότι φεύγει ο προπονητής. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο προπονητής σου επέλεξε. Και τον αλλάζω, τον βάζω χατζητάκι και τον πιέζω σαν υπουργείο. Τον άδωρο σαν υπουργείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω ένα σχηματισμό. Αυτό θα κάνει πάλι. Αναμοχλεύει την κατσαρόλα. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Σας είπα, αν ήμουν εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, θα είχα δώσει εντολή ο ίδιος μου. Στην εισαγγελέα τη, σε παρακαλώ, βάλε βραχιολάκια στους υπαίτιους. Να μπουν φυλακή. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Σε διαπευθείες αναθέσεις τα έχουν αυτά. Τα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία έγιναν περιέργως με απευθείας αναθέσεις. Γιατί είναι, ξέρετε, επισπεύδουσα διαδικασία, γρήγορη. Άρα λοιπόν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο. Πήγε στη Δωδία επάνω από τους Πρωθυπουργούς, ξέρετε τι είπε. Στους κατοίκους εκεί. Ανεμογεννήτριες. Κάκι το καλύτερο δάσος της Ευρώπης από τα καλύτερα και πάλι η αιμονή του μας ανεμογεννήτριες. Επιμένετε σε αυτό. Επιμένω στο τα καμένα δεν πάει σε όλα αυτά. Δηλαδή, τα γύρω.